σε μια σημαντική παρέμβαση που αναμένεται να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε όλοι οι Δήμοι να αποκτήσουν πράσινα σημεία, οργανωμένοι δηλαδή χώροι, με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα. Έχουμε εξειδικεύσει το πρόγραμμα για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, διαθέτει 23 εκατομμύρια, ώστε όλοι οι Δήμοι να αποκτήσουν πράσινα σημεία. Πράσινο σημείο είναι το σημείο εκείνο στο οποίο πρόκειται να συγκεντρώνονται από τους Δήμους όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετά θα πρέπει να τα διαλέγουν και να τα χρησιμοποιούν για να πάμε στην κυκλική οικονομία. Αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα της διαδικασίας των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων και οπωσδήποτε της ανακύκλωσης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κάλεσε μάλιστα τους Δήμους να ανταποκριθούν άμεσα, ολοκληρώνοντας τις μελέτες, ώστε να υποβάλουν έγκαιρα προτάσεις για χρηματοδότηση. Καλό είναι όλοι οι Δήμοι να συμμετέχουν και γρήγορα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να αξιολογηθούν και το πρόγραμμα της ανακύκλωσης να μπορέσει να τρέξει γρήγορα, γιατί πιστεύουμε ότι η διαδικασία της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι θέμα της ζωής μας.